In Business News. Στον τομέα επαγγελματικών υπηρεσιών βλέπουμε τεράστιες αλλαγές παγκοσμίως, οι οποίες πηγάζουν κυρίως από τους νέους κανόνες διαφάνειας που προωθεί ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ο ΟΟΣΑ, οι οποίες ουσιαστικά καταργούν πλεονεκτήματα φορολογικά όπως αυτά που είχε η Κύπρος για πάρα πολλά χρόνια. Κάτω από τη νέα τάξη πραγμάτων, χώρες όπως η Κύπρος θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τη στρατηγική τους και να διεκδικήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με αιχμή του δόρατος, κυρίως το υψηλό επίπεδο μόρφωσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού τους, την προσφορά ψηλού επίπεδου υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές, καθώς επίσης και ένα αξιόπιστο νομικό πλαίσιο το οποίο μπορεί να διασφαλίσει την ποιότητα των υπηρεσιών και την ασφάλεια των επενδύσεων που έχουν οι επενδυτές στην Κύπρο. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ενημερώνεται όσο πιο συχνά γίνεται για να μπορεί να ανταποκρίνεται σε νέες απαιτήσεις, καθώς επίσης και να προσφέρει νέες επενδυτικές επιλογές στους επενδυτές οι οποίοι θέλουν να δραστηριοποιηθούν μέσω Κύπρου.